προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός, μια και πολλά από τα θέματα αυτά έχουν, που εξετέθησαν και συζητούμε έχουν ήδη εξαντληθεί. Το ένα λοιπόν που ετέθη είναι η πρόταση του Προέδρου επί της οποίας καλούμεθα να αποφανθούμε και το δεύτερο είναι ένα που προέκυψε εκ των υστέρων, εάν θα πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση περί της συγκροτήσεως του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου εν ώψη εκδόσεως αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως εύστοχα υπόθηκε, δεν υπάρχει συσχετισμός, εύχομαι στη δεύτερη πρόταση που έγινε, δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στην απόφαση η οποία, όποια και αν είναι, θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και τούτο, όπως είπαμε, διότι σε κάθε περίπτωση αυτό όχι απλώς θα πρέπει να υπάρξει, αλλά έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει. Και τούτο, τρεις φορές έχουμε συγκληθεί για να δημιουργηθεί με βάση τις συνταγματικές επιταγές και δεν το έχουμε κατορθώσει. Και αναρωτιέμαι τώρα, αυτή την ίστατη στιγμή, η συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, υπάρχει κάποια συνταγματική διάταξη που να μας λέει ότι τελεί υπό όρους? Διότι όρος είναι το να πεις ότι θα συγκροτηθεί και θα συνενέσω εάν κάνετε αυτό ή εάν κάνετε εκείνο. Όμως τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και σαφώς με αυτόν τον τρόπο φοβούμαι ότι μειώνεται η αξία της αρχής, της ανεξάρτητης, για την οποία όλοι έχουμε τη θέση ότι πρέπει να είναι υυξημένη, διότι ένα θεσμικό όργανο εμφανίζεται ως μοχλός πίεσης από ένα σημείο και πέρα. Αυτό εγώ θα το έλεγα καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Το έχω αναφέρει και σε μια άλλη τοποθέτηση που είχα. Δεν μπορεί να ζητάς κάτι με αφορμή την συγκρότηση ενός οργάνου και να λες αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Τούτο δε οδηγεί και σε λάθη πολιτικά. Υπό ποιαν έννοια? Το ότι το να συμπράξεις ή να συνενέσεις ή στη συγκρότηση της ανεξάρτητης αυσιασχής του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, σου δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχεις. Ενώ έτσι είσαι έξω. Δεν συμμετέχεις. Δηλαδή και από αυτή την άποψη, χωρίς να κάνω τον επαϊόντα, ούτε να θέλω να κάνω παρενέσεις σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, νομίζω ότι είναι λανθασμένη η τακτική να μην συμμετέχει σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο ζήτημα που καταδεικνύει ότι ούτε με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μπορεί να σχετίζεται και να αναβληθεί η υπόθεση, αλλά ούτε και με τους όρους τους οποίους μπορεί κάποιος να θέσει, γιατί τέτοιοι όροι δεν υπάρχουν. Αναρωτιέμαι, έχω εδώ τον κατάλογο των προσώπων. Για να γίνει πιο αυτό που λέω. Μου επιτρέπετε να διαβάσω κάποιο όνομα? Ναι. Θέλω να κάνω μια σύγκριση. Δηλαδή, εις τι θα ωφελούσε η αποδοχή κάποιου όρου από αυτούς που τίθενται και δεν έχουν σχέση με τη συγκρότηση του Συμβουλίου ή η απόφαση που αναμένομαι στο ότι ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνης είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος με μεγάλη πείρα και όλοι συμφωνούμε ενδεχομένως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι για να αναλάβει αυτή την υπόθεση. Θα άλλαζε κάτι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Θα γινόταν πριν, δεν θα ήταν αρεστός και μετά θα ήταν αρεστός? Νομίζω όχι. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους οποίους μνημονεύομαι εδώ. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν πρέπει να σχετίζεται ούτε το ζήτημα της εκδόσεως αποφάσης του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού όλοι πανθομολογουμένως δεχόμεθα ότι θα πρέπει να υπάρξει ΕΣΟΡΟΥ ανεξαρτήτως της εκβάσεως της σχετικής δίκης στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά και εκ του λόγου ότι, όπως είπα και προηγουμένως, από πουθενά δεν συνάγεται ότι μπορεί κάποιος να επιβάλλει όρους για τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής. Εάν δεχθούμε δυστυχώς κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι πίσω από όλα αυτά κρύπτεται μια άλλη πολιτική αντίληψη, πολύ διαφορετική, η οποία τίνει και επιχειρεί να επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό προσωπικά δεν το θεωρώ σωστό. Το παιχνίδι πρέπει να μην είναι εν ουπαικτής, και συγγνώμη για την έκφραση παιχνίδι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες όλα αυτά τα ζητήματα και οι κανόνες λένε άλλο η πολιτική και η κοινοβουλευτική διεργασία στο κοινοβούλιο, άλλο πράγμα είναι η συγκρότηση των αρχών. Το μείον, το έλλειμμα θα είναι αν δεν μπορέσουμε εμείς να βγάλουμε, να συγκροτήσουμε Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι επειδή δεν σχετίζεται με όλα αυτά και επειδή δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, θα πρότεινα αν μπορούμε να προχωρήσουμε, τουλάχιστον εφόσον ο καθένας εκφράσει τη γνώμη του, να προχωρήσουμε στην προσπάθεια συγκρότησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Δουζίνας, παρακαλώ. Μιλώντας,